Έχοντας επίγνωση ακριβώς τι λέει. Δεν θα πούμε βεβαίως τον όμιλο σούπερ μάρκετ. Όπου έχουμε στείλει την καταγγελία να διευκρινίσουμε όμως. Έχουμε στείλει εκεί που προβλέπεται. Λέει τι συμβαίνει κατά την παραλαβή των προϊόντων από τα φορτικά και πώς γίνεται τοποθετήσει τα ράψη. Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, εδώ είμαστε. Ο κύριος μιλάει για σούπερ μάρκετ. Το λέω απλώς γιατί εδώ πέρα πλέον πρέπει, κύριε Τσούχαλη, να γινόμαστε detective καθημερινά. Η εταιρεία σούπερ μάρκετ, όχι δεν λέει το όνομα επειδή διαφημίζεται στην εκπομπή, συγκεκριμένη εταιρεία, και να διαφημιζόταν όπως τα Lidl θα το έλεγε. Εννοείται και εκτός των άλλων, γενικώς δεν διαφημίζεται. Αλλά είτε διαφημίζω, όχι στο κανάλι στην εκπομπή, γενικώς. Αλλά είτε διαφημιζόταν, είτε όχι, ο Σαντής πάλι θα το έβγαζε το ρεπορτάζ. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και το είδατε την προηγούμενη φορά. Όταν συγκέντρωσε τις καταγγελίες για τα Lidl με τον κύριο με το Σαλιγκάρι κτλ. Που πήγε στον ΕΦΕΤ, την άλλη εβδομάδα παρουσίασε το ρεπορτάζ με αποδείξεις και ονόματα. Τι είπατε? Για το κλείσιμο. Για το κλείσιμο έχουμε 2 λεπτά. Θα το δούμε στο β' μέρος. Εντάξει. Πρέπει να μιλήσουμε με τη Μαργελένα, παιδιά. Δεν γίνεται. Να μιλήσουμε, να πούμε και λίγα λόγια για την εκπομπή αυτή. Το Ωραία. Ραντεβού με τη Μαργελένα που θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 6 ώρα και θα είναι κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως και Κυριακή. Δευτέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα είναι ουσιαστικά μια εκπομπή που ασχολείται, κύριε Τσούκαλη, αποκλειστικά με διασκέδαση, ψυχαγωγία αλλά και πολιτισμό. Δηλαδή ότι έχει σχέση με εκθέσεις ζωγραφικής, με διάφορες συναυλίες, με κέντρα διασκέδασης, οτιδήποτε, θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, λοιπόν. Ναι, θα προτείνουμε εξόδους, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό και πολλοί κόσμοι. Θα με παραπέμπει από τις κάτι που είχε πει, πολύ στο διακόπτω, οικονομικές εξόδους. Οικονομικές και να το τονίσουμε αυτό. Μηδενικές εξόδους, δηλαδή μηδενικό. Ίσως ελεύθερη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορούμε να έχουμε διασκέδαση, γιατί θα... Ο άλλος, ο τηλεθεατής, μα για να σου πει. Να σου πω κάτι. Εδώ δεν έχουμε να πάρουμε τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ και το πετρέλαιο θέλουμε και εσύ μας λες να πάμε να ακούσουμε την κυρία Βάσια στα μπουζούκια και να την πληρώσουμε. Παράδειγμα, κυρία Βάσια, αν μπω άλλες συναδέλφες και παρεξηγείτε. Βάσια δεν παρεξηγείτε. Εδώ λοιπόν το πρωτοποριακό είναι ότι θα είναι ελεύθερη η είσοδος για τον καθένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση. Μαθαίνω ότι με την Ελπίδα έχετε οργανώσει έτσι και έχετε εξασφαλίσει και δωρεάν προσκλήσεις έτσι σε μεγάλα. Σε μεγάλα event, σε διάφορες θεατρικές παραστάσεις. Έχετε λίγο τα πλάνα να τα δούμε, παιδιά. Όχι. Δεν πειράζει, εγώ θα κάνουμε την αναφορά στο δεύτερο μέρος με τα πλάνα. Καλή επιτυχία. Δευτέρα έως Κυριακή. Η Μαργελένα Ανδρέου μέσα από τη συχνότητα του Extra 3 και του Extra Θεσσαλονίκη θα είναι κοντά σας Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 ώρα για να σας ψυχαγωγήσει και να σας δώσει λύσεις για την ψυχαγωγία σας με δωρεάν ελεύθερη είσοδο. Για να περάσετε καλά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τσούκαλη, τη Μαργελένα, τη Βάσκα. Θα τη φωτάξω να πούμε σε λίγο. Βεβαίως. Σε λίγο. Εμείς κυρίες και κύριοι, μην αλλάξετε κανάλι. Στις 11.30 θα είμαστε κοντά σας ξανά. Με το β' μέρος της αποκάλυψης, όπου εκεί θα δείτε Σόδομα και Γόμορα. Γεια σας προς το παρόν, σε μια μισή ώρα ακριβώς. Θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.